ήταν σε αυτό το τρένο, το μοιραίο τρένο, στο πέμπτο βαγόνι συγκεκριμένα, πώς βγήκε, όσο μπορούσε να μιλήσει ο άνθρωπος μου περιέγραψε κάποιες στιγμές και εγώ να σας πω την αλήθεια δεν είχα το θάρρος να τον ρωτήσω, του το είπα ότι δεν θα σε ρωτήσω πολλά πράγματα. Ό,τι θέλεις εσύ θα μου πεις στο τηλέφωνο, δεν μπορούσε καν ο άνθρωπος να βγει. Κάποια λόγια έτσι, τα οποία θέλει και ο ίδιος να μεταφέρουμε. Και από εκεί και πέρα πραγματικά δεν μπορούσα, δεν είχα το κουράγιο να ρωτήσω αυτόν τον άνθρωπο τι είδες, τι συνέβη, τι αντίκρισες με το που έσπασες το παράθυρο και βγήκες. Γιατί μου είπε ότι έσπασε το παράθυρο και βγήκε από το βαγόνι. Έκλαιγε ο άνθρωπος, ήταν σοκαρισμένος και σίγουρα αυτό το οποίο αντίκρισαν τα μάτια τους, δηλαδή και άνθρωποι οι οποίοι ζουν αυτή τη στιγμή και διηγούνται και μιλάμε για αυτόπτες μάρτυρες και για ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν από τα βαγόνια. Δεν μιλάμε για εύκολες καταστάσεις. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος ζει μια τέτοια τραγωδία. Ένας εφιάλτης, ο οποίος τον βλέπεις να κτυλίσσεται μπροστά στα μάτια σου με θύματα, με φλόγες να ξεπηδούν από παντού.